Σε αυτό το πείραμα θα μετρήσουμε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα με τη δημιουργία στάσιμων κυμάτων στο εσωτερικό του σωλήνα Kund. Ο σωλήνας Kund έχει στο πάνω μέρος του έναν χάρακα για να μετρούμε κάποια συγκεκριμένη απόσταση που θα δούμε στη συνέχεια. Και στο εσωτερικό του σωλήνα υπάρχει ένα μετακινούμενο έμβολο. Στο ανοιχτό άκρο του σωλήνα Kund υπάρχει ένα μεγάφωνο και για να ολοκληρωθεί το πείραμα χρειαζόμαστε και μια γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων που συνδέεται με το μεγάφωνο. Πρέπει να προσέξουμε ώστε η κόκκινη έξοδος του μεγαφώνου να συνδέεται με την κόκκινη έξοδο της γεννήτριας και το ίδιο με το μαύρο χρώμα. Μαύρη έξοδος του μεγαφώνου με μαύρο χρώμα της γεννήτριας. Για την ολοκλήρωση του πειράματος χρειαζόμαστε και ένα θερμόμετρο για να μπορούμε να μετράμε την θερμοκρασία του αέρα. Για να ξεκινήσουμε το πείραμα θα πρέπει να ρυθμίσουμε την συχνότητα που παράγεται από την γεννήτρια σε εναλλασσόμενη μορφή συχνότητας. Θέτουμε την τιμή της συχνότητας στα 600 Hz, με αυτόν εδώ το δείκτη το βάζουμε στο 0,6 και με την κλίμακα στο επί 1000, οπότε αυτή τη στιγμή θα παραχθεί συχνότητα 600 Hz από τη γεννήτρια. Καθώς παράγεται ο ήχος, μέσα στον σωλήνα θα δημιουργηθούν κύματα ήχου, στάσιμα κύματα ήχου. Μετακινώντας το έμβολο, όπου υπάρχει κοιλία του στάσιμου κύματος, θα ακούμε τον ήχο σε μέγιστη ένταση και όπου υπάρχει δεσμός του στάσιμου κύματος, θα ακούμε τον ήχο σε minimum ένταση, σε ελάχιστη ένταση. Για να ξεκινήσουμε το πείραμα, ανάβουμε την γεννήτρια και ρυθμίζουμε το amplitude, δηλαδή την ένταση, περίπου στη θέση 9 του ορολογίου. Εάν βάλουμε παραπάνω, είναι επικίνδυνο, γιατί η ισχύ που παράγει η γεννήτρια είναι πολύ μεγαλύτερη από την ισχύ που μπορεί να δεχτεί το μεγάφωνο και έτσι θα το κάψουμε. Τώρα μετακινούμε το έμβολο και βλέπουμε ότι τώρα έχουμε μέγιστη ένταση ήχου. Μετράμε την απόσταση του εμβόλου από το μεγάφωνο. Μετακινώντας το έμβολο ο ήχος μειώνεται. Και σε αυτό το σημείο ξανααυξάνεται. Αυτό είναι το δεύτερο μέγιστο της έντασης του ήχου. Δηλαδή και σε αυτό το σημείο έχουμε κοιλία. Και μετακινώντας και άλλο το έμβολο, θα βρούμε και ένα τρίτο μέγιστο. Λοιπόν, και έτσι καταγράφουμε αυτές τις αποστάσεις. Ξέροντας τη συχνότητα, και ξέροντας ότι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων του ήχου ισοδυναμεί με μισό μήκος κύματος, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Επίσης, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας και άλλες συχνότητες, παραδείγματος χάρη 700, 800 Hz και ούτω καθεξής.